Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ, κυρία μου, το όνομά σας και ποιους εκπροσωπείτε. Είμαι η Ζωή Γραμματόγλου και εκπροσωπώ το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών και ΕΦΗ Αθηνών, και ΕΦΗ το ξέρουν πιο πολύ. Με τον κύριο Γεωργιάδη έχουμε συναντηθεί πριν 3 μήνες και θέλω να με ενημερώσει για το θέμα που είχα πάει εγώ για τα κέντρα τελικού σταδίου. Ντρέπομαι, έχω γίνει γραφική να φωνάζω 15 χρόνια που είμαι στη μάχη του καρκίνου, γιατί και εγώ έχω περάσει αυτή την εμπειρία. Τι γίνεται, οι άνθρωποι όταν φτάνουν στο τελικό στάδιο, η Αλβανία έχει 2 χόσπις. Εμείς κανένα. Υποσχεθήκατε ότι στη θητεία σας θα λειτουργήσει κέντρο. Θέλω να με ενημερώσετε τι θα γίνει με αυτό. Στην κυρία, τη θυμάμαι. Ναι. Βρεθήκαμε ή 14-16 Αυγούστου, θυμάμαι. Ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Και ό,τι σας είπα ισχύει. Το Σπηλιοπούλιο μετατρέπεται σε χόσπις. Έχουμε δεχθεί μια πολύ μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο θα αναλάβει να το φτιάξει με... Σε πόσο χρόνο, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε. Σε πόσο χρόνο. Η σύμβαση με το Ίδρυμα θα υπογραφεί μέσα στο Νοέμβριο. Από εκεί πέρα είναι θέμα κατασκευαστικών εργασιών. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα αν θα κάνουν 3, 5, 6 μήνες για να φτιάξουν. Πάντως δεν αντέχει ο κόσμος. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, όσον αφορά χόσπις, το εξειδικευμένο αυτό δηλαδή πράγμα, μας το ετοιμάζουν και θα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον Ίδρυμα Νιάρχος για την προσφορά. Πώς να σας πω ότι φτιάχνουμε κέντρο ημερήσιας θεραπείας για καρκίνο στον Άγιο Σάββα με χορηγία του Δήματος Λάτσι. Το οποίο θα είναι έτοιμο, κύριε Χατζηνικολάου, σε λίγους μήνες από σήμερα. Που αν το δείτε, να λέμε ότι αυτή την εποχή υπάρχουν άνθρωποι που ευτυχώς τους ευλόγησε ο Θεός να έχουν λεφτά και ενδιαφέρονται να μας δίνουν πράγματα για να γίνονται καλά οι υπόλοιποι συμπολίτες. Να τους πούμε και ένα μπράβο. Ωραία, εγώ περιμένω να μας πείτε πότε θα... Το Χμεν Χόσπις το ετοιμάζουν, το Δημανιάρχος πολύ γρήγορα. Ναι. Τώρα, περιμένετε. Στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το οποίο κάνουμε, είναι ένα κέντρο για χρονίως πάσχοντες. Για χρονίως πάσχοντες. Λοιπόν, σου λέτε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το εξής, είναι ντροπιαστικό. Μπαίνει ένας άνθρωπος που δεν έχει λεφτά. Ας πούμε, έχει καρκίνο και εγχειρίζεται. Όταν τελειώνει η φάση του χειρουργείου, και είναι σχετικά καλά στις δυνάμεις του, το διώχνει. Αυτός πάει σπίτι του, επειδή είναι φτωχός, πάει σπίτι του. Δεν έχει έναν να το φροντίσει στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Δεν έχουμε ένα τέτοιο χώρο στην Αθήνα. Ένας από τους στόχους της κινητικότητας που φωνάζανε εκεί οι κύριοι από την εκεί πλευρά ήταν να φτιάξουμε στην Αγία Βαρβάρα ένα τέτοιο χώρο όπου δεν είχαμε στην Αθήνα και θα τον φτιάξουμε. Δεν θέλω να κάνω τώρα την ανακοίνωση με ποιον, γιατί θα είναι κάποιο πολύ μεγάλο φορέα να μας βοηθήσει να το φτιάξουμε. Θέλω να βρισκοποιηθεί τη συμφωνία και μετά το ανακοινώσω. Αλλά πάντα θα γίνει και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Άρα θα έχουμε ένα χόσπι στο Σπηλιοπούλιο και ένα κέντρο χρονίου πασχόντων στην Αγία Βαρβάρα. Που νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη μεταβολή στον υγειονομικό χάρτη τη χώρα. Εντάξει. Θα περιμένω. Θέλω να συνεχίσω σε αυτό που είπε ο κύριος Γιβίχας. Με υπουργική απόφαση τον Ιούλιο, και έχω εδώ το χαρτί, εξαιρείται τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοβολίες, που εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τις ακτινοβολίες. Δεν μπορώ να σας πω τι αγώνα δρόμου κάνουμε όλοι εμείς οι εθελοντές στο ΚΕΦΗ να υποχρεωνόμαστε είτε στα ιδιωτικά θεραπευτήρια να ζητιανεύοντας κάντε ακτινοβολίες αυτών γιατί δεν έχει να πληρώσει. Τώρα έχω ένα περιστατικό που το τρέχω 15 μέρες για να βρούμε να κάνει ο άνθρωπος ακτινοβολίες. Είναι άνεργος, είναι ανασφάλιστος, δεν έχει... Ούτε πήγα στην εκκλησία και τους παρακαλούσαν να τους δώσουν φαγητό και επειδή μαγειρεύουν φαγητά ή όσπρια ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος είναι με έντερο και δεν κάνει να τα φάει αυτά. Και εγώ καλώ τους εθελοντές να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να δώσουν, να μαζέψουμε για να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή η κατάσταση με τους καρκινοπαθείς, λίγο πολύ όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε κάποιον που έχει νοσήσει από καρκίνο και ξέρετε τι σημαίνει να ξέρεις, τι σημαίνει καρκίνο στην ελληνική κοινωνία. Καρκίνος ίσον θάνατος. Δηλαδή, να έχω την έννοια ότι θα πεθάνω και να μην έχω και την κατάλληλη νοσηλεία. Με τις στοχευμένες θεραπείες. Άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, να μου τα απαντήσετε όλα μαζί. Δηλαδή, οι στοχευμένες θεραπείες ενώ ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα δεν τις καλύπτουν τα ταμεία μας πλέον. Δηλαδή, οι στοχευμένες θεραπείες στην Ελλάδα γίνονται μόνο για την έρευνα και για αυτούς που έχουν χρήματα να τις πληρώσουν. Άλλη μία ερώτηση είναι. Οι παρενέργειες που... Ναι, θα κλείσω, κύριε Χατζηνικολάου. Οι παρενέργειες που έχουν οι χημειοθεραπείες, ειδικά στους καρκινοπαθείς, καταστρέφουν, το ξέρετε, και η γη, η κύτταρα, και έχουν πάρα πολλές παρενέργειες. Και είμαστε αναγκασμένοι μετά να κάνουμε
σε τακτά διαστήματα εξετάσεις, τις οποίες όμως καλούμαστε να πληρώνουμε και να πληρώνουμε συμμετοχή. Και όταν εμένα οι εξετάσεις μου μπορεί να στοιχίζουν και 800 ευρώ και 3% να μου βάλετε, είναι πολύ για μένα να το πληρώνω κάθε 3 μήνες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, απαντήστε. Λοιπόν, καλά, για το πρώτο απαντήσαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η δυνατότητα να παρέχει το κράτος σε όλους τα πάντα δωρεάν δεν υφίσταται. Και δεν υφίσταται το κράτος μας να έχει λεφτά. Δεν υφίσταται. Εγώ με τη σειρά. Η δυνατότητα να δούμε, λέτε, το να βάλουμε 3% συμμετοχή, δεν τα έχω. Άμα δεν βάλουμε σε κανένα καμία συμμετοχή όμως, δεν θα έχουμε ποτέ λεφτά, γι' αυτό μου δεν έχει καθόλου. Γιατί ο τελικός μας στόχος ποιος είναι? Να πάρουμε λίγο από όσους έχουν, έστω και με κόπο να τα δώσουν, για να έχουμε χρήματα να δώσουμε, γι' αυτό μου δεν έχει καθόλου. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί αν τώρα, παιδιά, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που είμαστε, δεν βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, και το μόνο που κοιτάμε είναι μην πληρώσω κάτι παραπάνω εγώ, μην πληρώσω κάτι παραπάνω εγώ, μην πληρώσω κάτι παραπάνω εγώ, πώς θα βοηθήσουμε αυτό που δεν έχει τίποτα? Από πού θα τα γεννήσουμε τα λεφτά? Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βοηθάει. Και βοηθάει είτε ηθικά είτε υλικά. Εγώ έχω στο σύλλογο να σας δείξω χιλιάδες κόσμο που βοηθάει. Μας ξέρετε και τι ωραία κουβέντα κάναμε και πόσο εκτιμώ αυτό που κάνετε και πραγματικά είστε πολύ σπουδαίο σύλλογος και εσείς προσωπικά. Σας λέω όμως, για να βρούμε χρήματα, για μένα είναι ζήτημα υψής προτεραιότητας. Να βρούμε χρήματα για να καλύψουμε αυτόν που δεν έχει καθόλου. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ περισσότεροι που δεν έχουν καθόλου. Θα πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να δίνουμε από κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς. Το όνομά σας και την ερώτησή σας, παρακαλώ. Ονομάζομαι Λεωτόπουλος Γρηγόρης. Είμαι μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τόμου με Αναπηρία και εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νευροπαθών. Όμως σήμερα, επιτρέψτε μου, Υπουργέ, να μιλήσω σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΗ. Ακούστηκαν πάρα πολλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο ΕΟΠΗ ξέρετε πώς στήθηκε, με τι όνειρα τον περιμέναμε όλοι και στήθηκε στον αέρα, τον βάλατε όχι εσείς, τότε κυβέρνηση, σε ένα κτίριο ακατάλληλο, το οποίο δεν έχει στατική ισορροπία και αν είναι δυνατόν δεν έχει πόσιμο νερό. Ψόφο το χειμώνα, φοβερή ζέση το καλοκαίρι. Ηρωικοί υπάλληλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και μέχρι τώρα πιστεύω, επειδή τον ζω και ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, ότι 2-3 φορές την ημέρα είμαι πάνω στον ΕΟΠΗ για να λύσουμε όλα τα προβλήματα, τα τρέχοντα. Όμως, για τον προϋπολογισμό που είπατε, και τ' άκουσα και τον κύριο Καργαμάνη που το είπε και ο κύριος δεν ξέρει και πολύ καλά το είπε, ξεκινήσαμε τον προϋπολογισμό του 2013. Πώς το ξεκινήσαμε? Είπαμε λοιπόν ότι θα δούμε τι ξοδέψαμε το 2012, γιατί δεν υπήρχε άλλο προηγούμενο, και θα το βάλουμε στον προϋπολογισμό του 2013. Α, όχι, λέμε. Είναι πάρα πολλά τα 900 εκατομμύρια. Λιγοστέψτε τα, μαζεύτε. Ξανακάτσαμε κάτω, τα κοιτάξαμε. Όχι εμείς, οι υπηρεσίες που βάλανε. Μας φέρνει ένα λογαριασμό 720. Τον πήγανε πάνω. Περιμέναμε να έρθει ένας καινούριος προϋπολογισμός να το δούμε. Και μια Πέμπτη πρωί έρχεται ένας προϋπολογισμός 520 εκατομμύρια. Αυτόν θα ψηφίσετε. Εμείς γελάγαμε γιατί είχε. Φανταστείτε, είχε μέσα αύξηση των εσόδων από τις εισφορές. Πότε? Το 2013 που κάλπαζε η ανεργία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, μας είπε η Διεύθυνση Οικονομικών, γιατί αν δεν τον υπογράψουμε τώρα, δεν θα πάρουμε τη δόση. Τα ακούω για όποιος τα ακούει αυτή την ώρα, θα καταλάβει τι εννοώ, πότε θα πάρουμε τη δόση. Αυτός λοιπόν ο υπερπολογισμός των 520 εκατομμύριων, μιλάω για τους κωδικούς που ξέρετε που είναι οι κλινικές, οι μονάδες τεχνητού νεφρού, άρχισε να είναι ανενεργός από τον τρίτο μήνα. Τον έκτο μήνα πια κόλλησε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει... Τον έκτο μήνα ήρθα εγώ, ναι. Όταν είχε κολλήσει. Εγώ δεν είπα ότι εσείς, αλλά εσείς λέτε τον προϋπολογισμό πώς έγινε. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 7 τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και ξέρετε με τι αγώνα τους κάνετε. 7 του παλιού προϋπολογισμού έχουμε φτάσει να έχουμε πληρώσει. Το Μάρτι έχουμε 9 μήνες απλήρωτους, δεν έχουν λήξει πρόθεσμα, αλλά δεν θα τους πληρώσουμε αν δεν κάνουμε καινούργιες τροποποιήσεις του κανονισμού. Και λέμε τώρα ότι με το clawback και με το rebate θα το συμμαζέψουμε. Εγώ τι προτείνω και τι λέω? Να κάνουμε έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, να δούμε τι είναι αυτό που θα χαλάσουμε, που πρέπει να χαλάσουμε, να δούμε ποια είναι αυτή η σπατάλη που έχει γίνει, να τη συμμαζέψουμε και να βάλουμε ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Όχι αυτό που ακούγεται
στα διοικητικά συμβούλια ότι το 520 θα έχει 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν στέκει από πουθενά, δεν βγαίνει από πουθενά. Αν θέλει λοιπόν η Τρόικα και ο κύριος Καρόνε να το κάνει 20%, ας το κάνει εκείνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δεν θα έχει καμία ευθύνη. Και να μην λέμε είναι κρίμα και ντροπή ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάνει τρύπα και έχει άνοιγμα στον ΕΟΠΗ. Ξέρετε ότι οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο ΕΟΠΗ για το άνοιγμα. Είναι με λάθος προϋπολογισμούς. Είπε κανείς για το Διοικητικό Συμβούλιο κάτι? Όταν λέτε ότι η τρύπα του ΕΟΠΗ, τι λέτε, ότι είναι. Όχι, όχι. Και αισθάνομαι χαζός, δηλαδή. Πώς υπογράψετε τον προϋπολογισμό? Αυτό δεν είπε ο Καρόνες στη διοίκηση. Εσείς μας το φέρατε τον προϋπολογισμό αυτό. Εμείς το κάποιον υπογράψαμε. Έτσι δεν μας είπε. Λοιπόν. Θέλω να δω καινούριο, συγγνώμη, ο καινούριο προϋπολογισμό. Καλά. Πρέπει να τον κάνει. Θα δούμε το καινούριο. Δεν μου λέτε, εσείς που με ζείτε εκεί και εμένα και τον κύριο Μπέζα, λέτε αδιαφορούμε για αυτά που λέτε? Ή προσπαθούμε. Είπα εγώ τη διαφορά. Εγώ ρώτησα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Θα σας πω. Το παλιό το είπαμε. Μάλιστα. Είδα τον αγώνα που κάνετε και το είπα. Λοιπόν, να απαντήσετε, Υπουργέ, πώς θα γίνει ο καινούργιος προϋπολογισμός. Όχι εύκολα. Όχι εύκολα. Μάλιστα. Παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Σκεφτείτε να ήσασταν στο σπίτι και να απαντούσε ο Υπουργός σε κάτι που δεν ακούσατε. Ελάτε, παρακαλώ. Είμαι η κυρία Αποστολίδου και είμαι πρόεδρος της ΔΕΔΙΔΙΚΑ, της Διασωματιακής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Ασθενών. Σ' άκουσα στα Χανιά που κάνετε δύο παρεμβάσεις. Ακριβώς. Και είμαι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομπρέλας Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο, της ECPC, της European Cancer Patient Coalition. Ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της ακτινοθεραπείας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία 23 συστήματα ακτινοθεραπείας, από τα οποία τα περισσότερα είναι σχεδόν εκτός λειτουργίας, πότε χαλάνε, πότε σταματάνε, πότε δεν γίνεται συντήρηση. Με ποιο αποτέλεσμα? Οι ασθενείς αναγκάζονται να μετακινηθούν από τη μια περιφέρεια στην άλλη. Ο ΔΕ ΕΟΠΗ σταμάτησε ξαφνικά να πληρώνει τα έξοδα μετακίνησης για την ακτινοθεραπεία. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα στα Χανιά, σας το έθεσα. Προχθές είδα στο διαδίκτυο ότι βγήκε μία απόφαση του κυρίου Μπέζα προς βουλευτές που είχαν κάνει μια επερώτηση και αντί να απαντήσει για το θέμα το συγκεκριμένο που ρωτάει ο ΕΟΠΗ, εάν η ακτινοθεραπεία είναι βραχία νοσηλεία ή όχι, απλά επαναλαμβάνει τον κανονισμό, δηλαδή δεν δίνει απάντηση. Βλέπουμε ότι καταργήθηκε το πληθυσμιακό κριτήριο για την ίδρυση νέων διαγνωστικών κέντρων, που σημαίνει ότι θα ιδρυθούν νέα κάποια στιγμή. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το θέμα της ακτινοθεραπείας? Σκοπεύει το Υπουργείο να ανανεώσει τον εξοπλισμό των νοσοκομείων? Τι θα κάνετε για το θέμα της αποζημίωσης των εξόδων μετακίνησης? Σκοπεύει το Υπουργείο να συντηρήσει και να θέσει σε λειτουργία όλα τα μηχανήματα που σήμερα δεν λειτουργούν. Να πω ότι πριν για τους αξονικούς τομογράφους, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε θέσει σε λειτουργία πάνω από 6 που δεν λειτουργούσαν. Και συνεχώς έχω δώσει εντολή να τις φτιάξουμε παντού όπου δεν λειτουργούν, το ίδιο και για την ακτινοθεραπεία. Δεν σκοπεύει ο ΕΟΠΗ να πληρώνει τα έξοδα μετακίνησης γιατί δεν έχει λεφτά. Ελάτε. Ονομάζομαι Μόρος Γιώργος. Είμαι φυσικοθεραπευτής. Η ερώτησή μου θα είναι σχετική με την περιστολή των δαπανών στην υγεία και συγκεκριμένα στον ΕΟΠΗ. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, θα στο κάνω γνωστό μια υποθετική ερώτηση. Είμαι φυσικοθεραπευτής και ας υποθεθεί ότι εργάζομαι σε ένα φυσικοθεραπευτήριο για 4 ώρες και σε ένα κέντρο αποκατάστασης άλλες 4 ώρες. Παρέχω στον ίδιο ασθενή, το τονίζω αυτό, στον ίδιο ασθενή ακριβώς το ίδιο παραπεμπτικό που εκτελώ και στο φυσικοθεραπευτήριο. Ο εργοδότης μου, το φυσικοθεραπευτήριο, θα αμυφθεί από τον ΕΟΠΗ με 15 ευρώ. Μιλάμε για αμυκτές αμοιβές. Το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης θα αμυφθεί με 70 ευρώ. Ποια τιμή είναι πραγματική? Ποια είναι η αντικειμενική τιμή? Τα 15 ευρώ ή τα 75 ευρώ? Εάν η αντικειμενική τιμή και η πραγματική είναι τα 15 ευρώ, τότε εδώ κάνετε μια δαπάνη 55 ευρώ, τα οποία δεν τα εξοικονομείτε και δεν κάνετε περιστολή της δαπάνης. Άρα, κατά αυτήν την έννοια, κάτι θα πρέπει να γίνει.
Στην άλλη περίπτωση, εάν η τιμή, τα 70 ευρώ είναι η πραγματική τιμή, τότε γιατί οι φυσικοθεραπευτές αποζημιώνονται με 15 ευρώ τη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χανιολόγου, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος εδώ που να είναι από κέντρο αποκατάστασης? Υπάρχει κάποιος που να είναι από κέντρο αποκατάστασης? Εάν υπήρχε κάποιος από το κέντρο αποκατάστασης, όπως έγινε πριν με τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς, θα σας λέει τα ακριβώς ανάποδα. Πόσο έχουμε αδικήσει στα κέντρα αποκατάστασης και πόσο τα νούμερα τα οποία λέμε είναι λανθασμένα. Μα είναι η ίδια παροχή. Το ίδιο προϊόν. Ξαναλέω. Ναι, τώρα όμως μιλάτε για ένα ειδικό θέμα. Όχι, θέλω να είμαι σαφής. Συγκεκριμένο. Όταν μπαίνουν οι εκπρόσωποι των κέντρων αποκατάστασης, μας λένε όλα τα νούμερα και πόσα εξοικονομεί οι οποίοι εξαιτίας τους και πόσο ζημιά είναι που τους πάμε στα 70 ευρώ. Όταν μπαίνουν οι φυσικοθεραπευτές, λένε πόσο πολύ έχουμε ευνοήσει στα κέντρα αποκατάστασης, το οποίο επίσης μειώσαμε. Η αλήθεια είναι δική σας δουλειά να βρεθεί. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Ναι. Εμείς κατεβάσαμε τα κέντρα αποκατάστασης πάρα πολύ. Διότι εσείς ξοδεύετε. Εσείς τα κατεβάσαμε κύριε, πάρα πολύ. Μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Για την ίδια παροχή. Ακριβώς την ίδια παροχή. Δεν είναι την οποία την κάνουν οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις, εκτελούνται, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, μόνο από φυσικοθεραπευτές. Είτε αυτό γίνεται σε κέντρα αποκατάστασης. Να τα καταργήσουμε τα κέντρα αποκατάστασης. Να τα καταργήσουμε, να τα κλείσουμε. Όχι, να δώσει την ίδια τιμή. Να τα κλείσουμε. Αυτό σας λέω. Δεν χρειάζεται. Όπως το λέτε, δεν χρειάζεται. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είπα αυτό. Είπα να μου πείτε ποια είναι η αλήθεια. Ένα προϊόν. Συγχωρέστε με. Εγώ δεν μπορώ εδώ και είμαι και κουρασμένο δύο ώρα να απαντώ στα κλαδικά αιτήματα. Όχι, δεν είναι κλαδικό αίτημα. Εγώ είμαι εδώ, δεν είμαι σαν κλαδικό. Πείτε δεν κλείστε τα κέντρα αποκατάστασης και όχι, δώστε όχι, δεν είπα αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είπατε. Είπα ότι αποκαταστήσετε την τιμή είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Εντάξει, θα πάμε και τα κέντρα αποκατάστασης 15. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γιώργος Ιωμενάκης, ιδιωτικός υπάλληλος. Σήμερα εδώ εκπροσωπώ εθελοντικά έναν οργανισμό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον osmoc.gr και μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων. Οι οποίοι έχουν έντονη παρουσία στο Facebook με το group Ψυχαγωγία Χωρίς Καπνό. Πολιτών, όχι ψηφοφόρων. Ήθελα να πω ψηφοφόρων. Όχι, να πολύ μην του λέτε ψηφοφόρων, να του λέτε πολιτών. Είναι γιατί προφανές. Το ψηφοφόρων δείχνει συναλλαγή. Δηλαδή ψηφίζουμε και πρέπει επομένως να μας υπολογίσετε. Και επίσης, να μας υπολογίσουν εγώ δεν κινούμε ποτέ με ψηφοφορικά κριτήρια. Όχι, γιατί είμαστε πολιτών, ψηφοφόροι. Λοιπόν. Πολιτών. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είναι προφανές ότι ο νόμος. Ψηφοφόροι που ψηφίστηκε... είμαστε μια μέρα, την ημέρα των εκλογών. Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2010 από κάποιον προκάτοχό σας δεν εφαρμόστηκε. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος περί απαγόρευσης καπνίσματος σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νυχτερινά κέντρα, σε εστιατόρια. Και αυτό για διάφορους λόγους, έλλειψη ελέγχων, επιβολής προστήμων, καπνομηχανίες και τα συμφέροντά τους δεν είναι επί της παρούσης. Μόνο. Δεν εξεγέρθηκαν οι δήμαρχοι. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσω τον ρόλο. Δεν εξεγέρθηκαν οι εστιατόρες. Μισό λεπτό. Όχι, από εκεί και πέρα λοιπόν. Εσείς ως υπουργός και δεδομένης της καλής θέλησης ή απλώς να πω της αποτυχίας των προκατόχων σας για την εφαρμογή του νόμου, εσείς με τι τρόπο δεσμεύεστε ώστε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και έτσι και τα παιδιά μας και εργαζόμενοι στους χώρους αυτούς να εργάζονται και να μπορούν να ζουν σε ένα περιβάλλον άκαπνο και υγιές, τόσο διασκέδαση όσο και εργασία. Πολύ καλή ερώτηση. Με τη σειρά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχει καμία σχέση με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Καμία. Ο Υπουργός Υγείας έχει την νομοθετική πρωτοβουλία και έχει ψηφίσει προκάτω κόσμο και εγώ το αντικαπνιστικό νόμο. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχει αστυνομία να στέλνει να γράφει πρόστιμα. Τους επόπτες, τους επόπτες. Τι πέντε επόπτες έχουμε. Για όλη την Ελλάδα, πέντε επόπτες έχουμε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Έλα τώρα. Συγχωρείτε, μην μου λέτε για πέντε επόπτες, βάλτε παραπάνω. Λοιπόν, τόσο κόσμο έχετε που κάνετε τις αλλαγές στο με σύστημα σειρά, υγείας. Με τη σειρά. Φέρτε τον κόσμο αυτόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει αντικείμενο, να κάνει τουλάχιστον τους ελέγχους του. Με τη σειρά. Δεν αντέδρασαν μόνο οι καπνομηχανίες. Αντέδρασε δυστυχώς, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, πλήθος λαού. Οι δήμαρχοι δεν αντέδρασαν από μόνοι τους. Αντέδρασαν, βγήκαν 400.000 ενός καταστηματαρχών, μέσα στο θυμάτι του κ. Νικολά τότε, που είπαν δεν εφαρμόσαν τον αντικαπνιστικό νόμο, εμείς κλείνουμε τα μαγαζιά μας και απολύουμε τους εργαζομένους μας. Ή δεν το είχατε ακούσει? Δεν ισχύει. Το είχατε ακούσει? Δεν ισχύει. Δεν είπαμε αν ισχύει, το είχατε ακούσει, σας είπα. Παρακαλώ, μην ανοίγετε διάλογο. Άρα, απαντήστε. Λοιπόν, μη φεύγουμε από τα προβλήματα με έξυπνο τρόπο. Εγώ ως Υπουργός Υγείας πριν έρθω εδώ, έχω κάνει συνέντευξη την περασμένη Δευτέρα και έχω πει ότι είναι ντροπή μας. Έχουμε μείνει πολύ πίσω στην εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Μας έχει περάσει μέχρι και η Τουρκία και πρέπει η πολιτεία μας να βρει τρόπο. Γιατί όταν πηγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Υγείας έξω, του λένε οι άλλοι Υπουργοί Υγείας γιατί έχετε μείνει πίσω. Μάλιστα. Και αυτό είναι κακό για τη χώρα. Αλλά δεν είναι θέμα του Υπουργού Υγείας μόνο. Είναι θέμα μιας ελληνικής κοινωνίας η οποία όταν πήγε να εφαρμοστεί ο νόμος. Περίπου εξεγέρθηκε, αγαπητέ.
Για να το θυμόμαστε. Ελάτε. Και αυτοί οι ψηφοφόροι είναι, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας ορολογία. Ελάτε. Καλησπέρα σε όλους ή καλημέρα, όπως το πάρει κανείς. Τι θα κάνετε τον κομφέρανσιέ τώρα, το όνομα και την ερώτηση. Λοιπόν, αφήστε τις χαιρετούρες. Εγώ λέγομαι Νίκος Σπηλιάς, είμαι ειδικευόμενος ιατρός στο αρχικό κομμάτι της ειδικότητάς μου. Γιατί ανησύχησα ότι πάτε για τη δουλειά μου, με το καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ειδικευόμενος ιατρός και την χάνει να έχω αποφοιτήσει πρώτος από την ιατρική σχολή της Αθήνας. Χαρακτήρια, μπράβο. Διαμαρτύρονται από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν τους χαιρετήσατε. Θα επανορθώσω. Ήθελα να σας πω, δεν είμαι πρόεδρος οποιοδήποτε, ας το πούμε, συνδικαλιστικού ιδιωτικού φορέα και αν θέλετε εκπροσωπώ και ατύπως όλους τους νέους ιατρούς και νέους εργαζομένους οι οποίοι αποστρέφονται το συνδικαλισμό με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Θέλω να σας θέσω ένα ζήτημα που άπτεται κυρίως της γενιάς μου. Και αυτό είναι το ζήτημα των λιστών αναμονής, με τις λύσεις αναμονής για την έναρξη ειδικότητας. Μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως. Αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, να πω, της χώρας μας. Βέβαια, η κυρία Παγώνη, συγγνώμη, μου είχε πει στο γραφείο δεν υπάρχουν πια λύσεις αναμονής. Δεν υπάρχουν λύσεις αναμονής. Να δώσω το μικρόφωνο, να δώσω έτσι. Θέλετε να συζητήσουμε για την ειδικότητα της παιδιατρικής ή της οφθαλμολογίας, πόσα χρόνια είναι ειδικότητα, της δερματολογίας, της καρδιολογίας. Θέλετε. Όχι, να απαντήσει, γιατί μου έρχεται ένα αφιέρωμα που δεν υπάρχει αναμονή. Γι' αυτό σας ξέρουν όλοι οι νέοι ειδικευόμενοι γιατροί που τα περνάνε τώρα αυτά, πώς είναι η αναμονή. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας, με τις λύσεις αναμονής χωρίς κανένα αξιολογικό κριτήριο του να μπει κάποιος στην ειδικότητα, με ένα πτυχίο ιατρικής από οπουδήποτε, οπωσδήποτε και αν το έχει πάρει, μπαίνει σε ένα νοσοκομείο να κάνει ειδικότητα. Αυτό είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία. Οθεί δυστυχώς πολλούς νέους ιατρούς. Και δυστυχώς πολύ αξιόλογους νέους επιστήμονες έξω. Στο εξωτερικό. Να φεύγουν έξω. Σας ανησυχεί αυτό, κύριε Εμένα, Υπουργέ? Πάρα πολύ. Και αν σας ανησυχεί, έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, θα κάποιο πρόγραμμα, ώστε να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία σε εισαγωγικά? Πριν δω το λόγο στην κυρία Παγώνη, να πω το Φεβρουάριο του 2012. Δεν έχω υποσχεθεί εγώ το λόγο στην κυρία Όχι, Παγώνη. Όχι, πρέπει να τον πάρει. Αν αναλάβατε κι εσείς άλλα καθήκοντα. Τώρα δύο και δέκα το πρωί είμαστε, μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, προσέξτε. Το Φεβρουάριο του 2012 είχε κατευθυνθεί στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο από τον Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Λοβέρδο, βέβαια. Το οποίο βασικό στόχο ήταν να λύσει αυτό το θέμα και να βάλει εξετάσεις στην ειδικότητα. Ναι. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τότε έγινε πάλι μια μήνυ εξέγερση σε ορισμένους χώρους. Από ποιους? Εγώ δεν ήμουν Υπουργός Υγείας. Τότε εσείς ήταν στην ιατρική πρώτος. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, σας λέτε μια μήνυ εξέγερση. Ο νόμος τελικώς δεν ψηφίστηκε, κρίθηκε ως μη μνημονιακός και έμεινε για την επόμενη Βουλή και μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί. Πρέπει να σας πω ότι στον νόμο αυτόν, γι' αυτό είπα πριν για την κυρία Παγώνη, η ΕΙΝΑΠ στο γραφείο μου είχε πει ότι είναι τελώς φόδρα αντίθετη. Και δεν θέλει να ψηφιστεί ο νόμος με τις εξετάσεις στην ειδικότητα. Και μάλιστα ένα από τα επιχειρήματα που είπατε είναι ότι δεν υπάρχουν πια λίστες. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν λύσεις ειδικότητας. Δεν βρείτε τα γιατροί μεταξύ σας και πείτε μου για μένα. Στο EDMS, στο site που είναι αναλυτικά οι λίστες, να τις δείτε. Που είναι οι λίστες της ντροπής όμως τις αποκαλούμε. Ετέθη και ευχαριστώ. Ελάτε. Εγώ επί της αρχής είμαι υπέρ των εξετάσεων. Έτσι. Επί της αρχής είμαι υπέρ των εξετάσεων. Τι θα γίνει όμως? Ελάτε. Ονομάζομαι Σπυριδούλα Λάγιου. Εκπροσωπώ τα άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και είμαι και η ίδια. Πάσχουσα εδώ και 34 χρόνια με ενσουλινεξαρτώμενο διαβήτη. Θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα που θίχτηκε στην εκπομπή για την σημερινή εφαρμογή, γιατί ίσως δεν έχω καταλάβει κάτι. Μετά από τόσα χρόνια διαβήτη, θα το φέρω προσωπικό παράδειγμα, η νευροπάθεια που έχω με έκανε να καταλήξω σε ένα φάρμακο που κάνει καλό σε μένα, μετά από τη δοκιμή τόσων φαρμάκων. Τώρα με αυτό, με την καινούργια εφαρμογή, θα πρέπει εγώ, επειδή δεν θα έχω να πληρώσω αυτό το ποσό για να πάρω το φάρμακο, να ξαναγυρίσω και να κάνω δοκιμές σε θεραπεία. Το φάρμακο είναι πρωτότυπο, δηλαδή είναι μοναδικό, έχει και γενώσιμο από κάτω? Όχι, μπορεί να έχει και γενώσιμο, δεν το έχω ψάξει. Γιατί εγώ σαν ασθενής, μέχρι μισό λεπτάκι. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν ήξερα ότι υπάρχει επώνυμο φάρμακο. Ήξερα το φάρμακο που μου δίνει ο γιατρός μου και μου κάνει εμένα. Επώνυμο, ξέρω τα ρούχα. Λοιπόν. Δεν είναι έτσι, είναι και στα φάρμακα. Ναι, τώρα το μάθαμε κι αυτό. Ναι. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει σαν ασθενή, εάν θα με ξαναγυρίσετε πίσω. Σας απαντώ. Εάν το φάρμακο που παίρνετε είναι μοναδικό,
Γιατί για να σας κάνει μόνο αυτό, πιθανολογώ ότι έχετε πάρει κάποιο εξελιγμένο φάρμακο, είναι μοναδικό. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί στα μοναδικά, εκεί λέει που δεν υπάρχει επιλογή του γενοσύμου, δεν αλλάζει τίποτα. Εάν το φάρμακο που παίρνετε και εσείς αισθάνεστε ότι είναι το μόνο που σας κάνει, εσείς νομίζετε το μόνο που σας κάνει, ίσως το έχει πει ο γιατρός σας, αλλά η επιστήμη λέει ότι υπάρχουν άλλα 300 που σας κάνουν, τότε θα σας επηρεάσει. Μάλιστα. Μία ερώτηση ο καθένας κάνει. Πώς δεν είναι έτσι? Εγώ τα αποφάσισα αυτά. Αυτά λέει η Διεθνής Επιστήμη. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλημέρα. Κορονιώτης Γεώργιος λέγομαι, καρδιολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, ελεύθερος πολίτης κτλ. Μαχόμενος. Συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, βέβαια, κύριε Υπουργέ, από ό,τι άκουσα εδώ, παίξαμε και χάσαμε. Και πολύ ελεύθερος, λοιπόν. Ναι, έτσι, μπράβο. Παίξαμε και χάσαμε με τον ΕΟΠΗ. Άρα, ο κύριος Πατούλης και ο σύλλογος που μας έλεγε να μην συμβληθούμε, πιθανόν είχε και δίκιο να στηρίξουμε το καινούργιο αυτό εγχείρημα. Διότι ο ΕΟΠΗ μπήκε μέσα. Πώς μπήκε μέσα και γιατί μπήκε μέσα. Πάψη. Άμα δεν θέλετε. Συγγνώμη. Ελεύθεροι άνθρωποι, ελεύθεροι πολίτες, δεν είστε, είπατε. Λύνουμε αύριο τη σύμβασή μας. Ναι. Είναι 5.000 που ζητάνε γιατροί να έρθουν να συμβληθούν τον ΕΟΠΗ. Έχουμε, μην στεναχωριόμαστε. Όχι, γιατρέ, ελεύθερος άνθρωπος δεν είστε. Ναι, αλλά με τα αύριο στείλτε μου μία αίτηση στο γραφείο. Ναι. Εσείς αδειάζετε τη θέση σας. Και από τους 5.000 που κάνει, έτσι να πάρω ένα μπι. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, γιατί εμείς μπήκαμε. Α, δεν είστε και πολύ ελεύθερος τότε. Αφήστε τις ελευθερίες για άλλους. Όχι, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε σε μένα. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα και εγώ. Με μένα μιλάτε. 5.000 γιατροί προσπαθούν να μπουν στον ΕΟΠΗ. Και λέτε ότι δεν σας αρέσει ο ΕΟΠΗ. Όχι, δεν μου αρέσει. Είπα γιατί δεν πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Θα πληρώσει όταν έχει να πληρώσει και θα πληρώνει τον αριθμό που πρέπει. Με το ρυθμό, ποιο είναι ο ρυθμό? Αλλά αν δεν σα αρέσει, επαναλαμβάνω, να φύγετε αύριο. Κανένα πρόβλημα. Προσέξτε, μην υπερφέρετε την ερώτηση πότε θα μα πληρώσετε. Για δεδουλεμένα, εμένα μου αρέσει ο ΕΟΠΗ και γι' αυτό έκανα. Τώρα είναι ωραία η συζήτηση. Τώρα λοιπόν, αφού σα αρέσει ο ΕΟΠΗ, θα σα πληρώσουμε. Ναι, πότε θα μα πληρώσετε? Πότε θα γιατί καταλάβατε, κύριε Χατζηνικολάου, τι γίνεται? Υπουργέ, καταλάβατε. Όχι τέτοιες υπεκφυγές. Ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ γιατρός είναι ο ευνοημένος γιατρός σήμερα. Γιατί είμαστε ευνοημένοι, κύριε Υπουργέ? Γιατί επειδή χιλιάδες άλλοι δεν μπορούν να συμβληθούν γι' αυτό. Από το 2011 που μας χρωστάτε τα λήξη πρόθεσμα. Τα λήξη πρόθεσμα πάμε. Ναι. Να απαντήσω αυτά. Μάλιστα. Πήγα στο Υπουργείο. Ναι. Είχαμε πληρώσει 220 εκατομμύρια. Ναι. Σήμερα έχουμε πληρώσει με εντολή του Πρωθυπουργού 900. Ναι. 900 ακριβώς έχουμε φτάσει σήμερα. Ναι. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε φτάσει 1,2 δισεκατομμύρια. Έχουμε πληρώσει πάρα πολλούς γιατρούς. Έχει δίκιο και ο Γιώργος Πατούλης. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη γιατί είχαμε έλλειμμα προσωπικού και έχουμε πληρώσει όλη την επικράτεια. Το και αποτέλεσμα ποιο είναι, κύριε Υπουργέ? Μην το μου λέτε αποτέλεσμα το τι σε γιατρούς του επίληξη πρόθεσμα, ναι, έχουμε πληρώσει τους τελευταίους 3 μήνες 178 εκατομμύρια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, όμως είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ναι, αλλά σας λέω, έχουμε δώσει 800 εκατομμύρια σε 5 μήνες. Και χρωστούμενα εμείς πώς θα επιβιώσουμε, μπορείτε να μου πείτε? Με χρωστούμενα τόσες χιλιάδες, με φόρους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαράτσια. Ξαναλέω. Τι ξαναλέτε? Όσοι γιατροί έχουν ληξει πρόβλημα με τον ΕΟΠΗ, ναι, δεν θα τα χάσουν, αλλά θα τα πάρουν. Ωραία. Και χρωστούμενα 7 μήνες. Και είναι στη διαδικασία της εκαθαρίσεως. Και χρωστούμενα 7 μήνες. Του 2013. Για τα ληξιπρόθεσμα λέμε τώρα. Μην με μπερδεύετε, ξέρετε ότι είναι δύο διαφορετικοί λογαριασμοί. Ο κόσμος μας βλέπετε το ξέρει. Ωραία, ένα εντάξει, λέω. Ωραία. Τα ληξιπρόθεσμα ήδη πληρώνονται. Έχουμε πληρώσει σε γιατρούς. Δεν θα πω επί των ημερών μου, γιατί είναι λίγο έτσι, δεν μου αρέσει, αλλά αυτούς τους τελευταίους 4 μήνες με τον κύριο Μπέζα, 178 εκατομμύρια. Έχει δίκιο ο Πατούλης, με κυνηγάει κάθε μέρα. Και μου λέει: έχεις μείνει πίσω στην Αθήνα. Εμείς και τον κυνηγάμε. Το αστείο είναι για να πω στον τον κυνηγάμε τον κύριο Πατούλη. Νίκο, έχω μείνει πίσω στην εκλογική μου περιφέρεια. Κύριε Γεωργιάδη, εμείς τον κυνηγάμε τον κύριο Πατούλη για να μας πληρώσει. Έτσι. Πάω, αλλά δεν μου απαντήσατε. Τα τρέχοντα, ο οποίος πρέπει μέχρι 31 Δεκεμβρίου να έχει ξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος, γιατί δεν επιτρέπεται από το μνημόνιο. Πάντως, περίμενα οι γιατροί εδώ, οι φίλοι μας, άλλο να σας ρωτούν. Σας ρωτούν για αυτά που τους χρωστάτε γιατί νιώθουν την πίεση. Το καταλαβαίνω. Και εγώ θα την ένιωθα σαν επαγγελματίας. Για μένα το κεντρικό θέμα για τον ΕΟΠΗ είναι αν θα είναι και πάροχος ή μονοδραστής υπηρεσιών υγείας. Ελάτε, παρακαλώ. Πείτε το, πείτε το. Εδώ. Ακούστε. Λοιπόν, να περιμένετε, εσείς έχετε μιλήσει. Όσο με ρωτάνε, απαντάω. Με συγχωρείτε. Ελάτε. Ελάτε. Περιμένω υπομονετικά. Λέγομαι Βασιλάτος Θεόδωρος, είμαι μικροβιολόγος. Ναι, να ανοίξουμε λίγο το πολύπαθο τομέα των εργαστηριακών γιατρών. Δεν έχω ακούσει κάποιον εργαστηριακό. Αν έχω ακούσει, συγχωρέστε με. Λοιπόν, έχω ταξιδέψει 300 χιλιόμετρα για να βρεθώ σε αυτή την εκπομπή. Και περιμένω απομονετικά. Δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. Έχω τελειώσει εδώ και 2 χρόνια έχω δώσει για εξετάσεις. Δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. Έχω μείνει άνεργος. Έχω κάνει ό,τι μπορώ να κάνω.
Επειδή σας παρακολουθώ σε ό,τι λέτε και ό,τι κάνετε, γιατί είστε ο υπουργός που μας αφορά, γνωρίζω ότι τσαντίζεστε πάρα πολύ όταν ο απλός πολίτης λέει ότι όλη η πολιτική είσαστε λαμόγια, όλοι είσαστε διεφθαρμένοι, όλοι τα παίρνετε, όλοι. Και τσαντίζεστε και δικαιολογημένα τσαντίζεστε, γιατί έστω ένας πολιτικός να υπάρχει, που υπάρχει, εγώ δεν ισοπεδώνω τα πάντα και ούτε ήρθα εδώ να λαϊκίσω. Έστω ένας λοιπόν πολιτικός να υπάρχει, είναι άδικο να ακούγεται ότι όλοι τα παίρνετε, όλοι είσαστε διαφθαρμένοι. Εσάς όμως σας άκουσα πριν λίγες μέρες σε μια πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή να λέτε ότι η δαπάνη του ΟΠΗ έχει ξεφύγει 500 εκατομμύρια και πρέπει να τα πάρουμε πίσω και αυτή η υπέρβαση οφείλεται στην διαπλοκή μεταξύ των γιατρών, των κλινικών από τη μια, των εργαστηριακών από την άλλη. Τα μέτρα που έχετε εφαρμόσει εσείς και η προκάτοχή σας τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Τι να πω, τι να πρωτοθυμηθώ, την παρακράτηση 10% από τα ληξιπρόθεσμα, την υποτιμολόγηση των εξετάσεων, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει τιμολόγιο του 1991, την αξία των εξετάσεων, η οποία υποτιμολογήθηκε, 20%. Το rebate, το clawback, βάζετε rebate από, ποσοστό rebate 5% από τα 2001 ευρώ τζίρο. Έχετε μπει σε ένα εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή σε ένα ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, τέλος πάντων, να δείτε τι έξοδα έχει ένα εργαστήριο. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε ιδέα από πώς δουλεύει ένα εργαστήριο και τι έξοδα έχει. Βάζετε ποσοστό, αναλογικά βέβαια, αλλά βάζετε ποσοστό να επιστραφεί ανάλογα με το, από 2.001 ευρώ και πάνω. Και το ποσοστό αυξάνει. 5%. Ναι. Και αναλογικά με το τζίρο που κάνει. Δεν κάθεστε όμως να ασχοληθείτε να δείτε αν αυτός ο μαύρος ο μικροβιολόγος έχει να πληρώσει δόσεις για τα μηχανήματα, έχει αναλώσιμα να πληρώσει, ενίκιο μπορεί, δέκο σίγουρα, ασφάλεια. Δεν το συζητάμε να έχει και ένα προσωπικό. Έτσι πλέον αυτό είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, θέλετε να αλατώσετε τη δαπάνη. Άρα, με τα μέτρα λοιπόν που έχετε κάνει, έχετε οδηγήσει τον σωστό επαγγελματία είτε να βάλει λουκέτο και να κλείσει την επιχείρησή του, είτε να γίνει λαμόγιο κι αυτός. Θέλετε να περιορίσετε τη δαπάνη. Γιατί δεν βάζετε πλαφόν στους κλινικούς γιατρούς, να υπάρχει ένα πλαφόν συνταγογράφησης και όχι να έρχεστε στον τελευταίο τροχό της αμάξης που είμαστε εμείς οι μικροβιολόγοι, οι οποίοι από τη στιγμή που μας έρχεται ο ασθενής με το εκτυπωμένο ηλεκτρονικό χαρτί, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε την τις εξετάσεις, να πραγματοποιήσουμε τις εξετάσεις. Κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και σωστοί επαγγελματίες. Υπάρχουν και σωστοί γιατροί που με τα μέτρα που έχετε πάρει. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι, πραγματικά, αφήστε με σας παρακαλώ, κύριε Χατζημαρκάκη. Όχι, δεν θα σας αφήσω, ένα περιμένουν λεπτό, και άλλοι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό και εγώ περίμενα από μόνο και έχουν μιλήσει. Ναι, αλλά έχετε ωραία μιλήσει ήδη πολύ. Ωραία, λοιπόν. Για μένα, κράτος δικαίου είναι αυτό το οποίο πάει να πιάσει το λαμόγιο που βεβαίως υπάρχουν. Δεν αντιλέγω ότι δεν υπάρχουν. Στην ερώτηση. Ποια ερώτηση είναι η ερώτηση? Είμαι νέος μικροβιολόγος, σχετικά. Θέλω να ανοίξω το δικό μου εργαστήριο. Πρώτον, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω σύμβαση με τον ΟΠΗ και όλοι οι νέοι γιατροί που έρχονται να κάνουν εργαστηριακή και κυρίως εργαστηριακή, γιατί εμείς εργαστηριακοί δεν μπορεί σε μια πόλη, είμαι από επαρχία, να είναι οι 5-6 να έχουν ΟΠΗ και ένας να μην έχει. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν όλοι αν θέλουν να δουλέψουν. Να έχει και ο άλλος, ο καινούριος μικροβιολόγος, εγώ. Δεύτερον, ακούω, άρα αν θα έχω δικαίωμα να κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Στην πρόταση που έχετε καταθέσει όσον αφορά την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η πρότασή σας είναι ο ΕΟΠΗ να γίνει αγοραστής υπηρεσίων. Ώστε, αν δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία, δύο, μία. Θα τελειώσετε, σας παρακαλώ. Αμέσως. Και έρθει και σας καταθέσει μια πρόταση, αν έχω καταλάβει καλά δηλαδή, έτσι. Μπορεί να κερδίσει τη σύμβαση. Δηλαδή, οι νέοι μικροβιολόγοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν με αυτό το σύστημα, ή θα έρθει μια εταιρεία και θα δημιουργήσει μικροβιολογικά εργαστήρια σε κάθε γωνιά της χώρας με αποτέλεσμα να κλείσουν τα μικρά εργαστήρια της γειτονιάς. Ευχαριστώ πολύ. Να μην απαντήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το rebate, κοιτάξτε, εμείς πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε αυτά τα λεφτά που είναι υπέρ του προϋπολογισμού. Η αρχική ιδέα ήταν να κάνουμε οριζόντιο clawback, η υπέρβαση είναι 45% και να πάμε σε όλους και να κάνουμε 45% μείωση. Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι άδικο, γιατί αν το κάνουμε οι μικροί θα κλείσουν και κάνουμε το κλιμακωτό rebate στον διάμεσο σταθμό.
όπου έως 2.000 δεν πληρώνουν τίποτα και αρχίζει και ανεβαίνουμε στα πάνω. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι ποσό γλιτώνουν αυτοί, εσείς ας πούμε που είσαστε νέος και θα είστε στα 2.000 το μήνα, χρεώνεται αυτομάτως πιο πάνω από εσάς. Το ποσό παραμένει το ίδιο που πρέπει να πάρουμε. Από την ώρα που κάναμε το rebate, το οποίο έγινε ακριβώς για να σώσουμε τους από κάτω, δηλαδή να μην πληρώνουν, να πληρώνουν λίγο οι από κάτω, αυτό το μικρό τζίρο, όλοι από πάνω ήρθαν στο γραφείο μας και είπαν: εμείς σταματάμε να κάνουμε, θα κάνουμε επίσχεση, διότι για να σώσετε τους μικρούς, θα κλείσετε εμάς. Και μας χρεώνετε εμάς, αυτό να πληρώνουν αυτοί. Τι θα πω με αυτό. Θα γυρίζουμε συνεχώς γύρω-γύρω από την ουρά μας. Όχι να το πληρώσει ο Καρταπάνης, όχι να το πληρώσει ο Καρταπάνης, το πληρώσει ο Πατούλης. Όχι να το πληρώσει ο Πατούλης, το πληρώσει ο Χατζηνικολάου. Όχι να το πληρώσει ο Χατζηνικολάου, το πληρώσει ο Γεωργιάδης. Δεν βρίσκουμε άκρη έτσι. Τι λέμε λοιπόν τώρα εμείς. Πάμε να φτιάχνουμε τον ΕΟΠΗ σωστά. Πράγματι η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή πρόταση, γιατί υπάρχει και μια άλλη πρόταση από τον κύριο Κοντό, ανάποδη, είναι να γίνει ο ΕΟΠΗ μόνο αγοραστής. Τι θα πει αυτό, να δουλεύει ο ΕΟΠΗ όπως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή ο ΕΟΠΗ να κάνει συμβόλαια προαγορασμένα που να ξέρει από την αρχή του έτους πόσα λεφτά θα πληρώσει για μικροβολογικές πάνω σκάρα εξετάσεις. Δεν αλλάζει. Είτε κάνει μία εξετάση, είτε κάνει ένα δισεκατομμύριο. Σε αυτό το σύστημα θα μπορείτε να μπείτε. Σε αυτό το γενικό συμβόλαιο θα μπορούν να μπουν και οι νέοι γιατροί στον κλειστό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Γιατί ο οποίος θα παρέχει πακέτο εξετάσεων. Κύριε Υπουργέ, από εδώ. Ελάτε, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Το όνομά σας. Βέκης Βασίλειος, λέγομαι, από Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Νοσηλευτής και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους και από συναδέλφους που το συζητάμε έχουν όλα τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει πρόβλημα γενικώς με τα χρήματα που δίνονται στα νοσοκομεία. Και από την πληροφόρηση που έχουμε για το 2014, ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων θα είναι μειωμένος κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ότι θα είναι μειωμένος, θα είναι σίγουρα μειωμένος πάντως. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, μειωμένος θα είναι, αλλά όχι 50%. Ωραία. Το θέμα δεν είναι αυτό πόσο θα είναι μειωμένος. Το θέμα είναι ότι ήδη στην περσινή χρονιά, και σας μιλάω τώρα και σαν εργαζόμενος, σαν νοσοκομείο, σαν νοσηλευτής, αντιμετωπίζουμε 1.200 προβλήματα καθημερινά. Δηλαδή, εκεί στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, ας πούμε, δεν έχουμε πολλές φορές γάντια, δεν έχουμε σύριγγες για να δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με τον προϋπολογισμό που λέτε. Είναι προβλήματα όμως που δεν λύνονται. Δεν έχει σχέση με τον προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι σαν Υπουργός Υγείας τα ξέρετε ή αν δεν τα ξέρετε θα πρέπει να σας το πούμε. Τα ξέρουμε. Το θέμα είναι για τα προβλήματα αυτά. Τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, να παίρνονται αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που αφορούν να δίνονται κομμάτια του νοσοκομείου στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές εταιρείες, με ανάθεση, έτσι, έναντι μεγάλων ποσών. Ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να προσληθούν κάποιοι συμβασιούχοι έστω, αν όχι μόνιμες θέσεις, να εργαστούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι που δεν έχουν να φάνε, που έχουν οικογένειες να θρέψουν και δεν μπορούν να ζήσουν. Εγώ το θέμα αυτό που θέλω να ρωτήσω, το ερώτημα είναι στην ουσία το εξής. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει πιο σωστή η διαχείριση του προϋπολογισμού και να μην δίνονται τα κομμάτια του νοσοκομείου σιγά σιγά ένα προς ένα, είτε με catering για την εισήτηση των ασθενών, είτε με την ανάθεση διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες, είτε όλα αυτά συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής, έτσι όπως σας αναφέρω. Δεν γίνεται, και φαντάζομαι και σε όλα τα νοσοκομεία, από ό,τι ξέρω και σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν γίνεται αυτό να γίνει κάποια κεντρικά από το Υπουργείο. Να σας απαντήσω λοιπόν. Όταν γινόταν όλα αυτά κεντρικά από το Υπουργείο, ξοδεύουμε για τα δημόσια νοσοκομεία 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τώρα που κάνουμε αυτό που λέγεται outsourcing, δηλαδή δίνοντας σε ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές βοηθητικές στο νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη καθαριότητα, παραδείγματος χάρη σύντηση κτλ., έχουν πέσει οι δαπάνες μας στο 1,863 και θα πάνε του χρόνου στο 1,600. Γιατί, αγαπητέ, το έχω καταλάβει πολύ απλά. Γιατί η σύντηση στο νοσοκομείο μας κόστιζε η μερίδα 23 ευρώ και παίρναμε προμήθειες σαν να έχουμε το νοσοκομείο συνεχώς 100% με πληρότητα, ενώ στο outsourcing, κύριε Χατζηνικολάου, πληρώνουμε 7 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή πληρώνουμε 7 ευρώ αντί για 23, μπορέσαμε τα 4 δισεκατομμύρια να τα κάνουμε 1,8. Πρόσθετο για να καταλάβεις. Και πρέπει να σου πω ότι οι άνεργοι δουλεύουν και στα 4 εταιρείες. Ανέργους παίρνουν και δουλεύουν, δεν είναι εκτός. Η διαφωνία μας είναι, εσύ θες να τα έχουμε όλα στο κράτος. Εγώ σου λέω ότι όσο λιγότερο κράτος έχουμε, τόσο το καλύτερο. Ελάτε, παρακαλώ. Το όνομά σας και την ερώτηση. Όχι, δεν γίνεται να επανέλθετε. Να πω και κάτι για τους προϋπολογισμούς. Είναι πολύ αργά δεν και πρέπει να μιλήσουμε μερικοί ακόμα. Κάτω, θα πάμε 15% κάτω.
Ελάτε. Γιώργος Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουμε βρεθεί και 10 φορές. 50 φορές, 10 ακόμα. Όχι, καλό. Είσαι συμπαθέστατος. Λοιπόν, έχετε δημιουργήσει έναν οργανισμό, τον ΕΟΠΗ, ο οποίος παράγει την παθογένεια όλων των υπολείπων ταμείων και επιπλέον παράγει και πρωτογενή παθογένεια. Πρώτα απ' όλα, δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Έχουμε να πληρωθούμε από το μήνα Μάρτιο, έτσι δεν είναι, το 10% από το 2012 και το 2013 και τα λήξη πρόθεσμα. Ναι, αλλά έχουμε πλεώνασμα. Ναι, το πλεώνασμα όχι στον ΕΟΠΗ. Όχι στον ΕΟΠΗ. Κύριε Χατζηνικολάου. Όχι στον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, στο μεγάλο παράλληλα, ο προϋπολογισμός που υπάρχει για τα διάφορα επαγγέλματα και ειδικά για τη φυσικοθεραπεία συνεχώς πέφτει. Πέφτει συνεχώς. Που σημαίνει ότι θέλετε να διώξετε τη φυσικοθεραπεία από τις παροχές των ασφαλισμένων. Αν το θέλετε, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Πέστε μας ότι δεν θέλουμε να δώσουμε φυσικοθεραπεία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι, αφού δεν μας πληρώνετε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, συνειδητοποιώ ότι όλοι είναι απλήρωτοι, αλλά γενικά πάμε καλά. Δεν έχω δει κάποιον να είναι πληρωμένος μέχρι τώρα. Ελάτε παρακαλώ. Έλεγα ότι αν δεν θέλετε να δίνετε φυσικοθεραπεία στον κόσμο, είναι δικαίωμά σας. Να ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζηνικολάου για τον ωραίο παράδειγμα. Εντάξει, εντάξει. Μου άρεσε. Λοιπόν, μην δώσετε φυσικοθεραπεία. Βγάλτε μας εκτός. Όμως μην κατεβάζετε το προϋπολογισμό. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Είναι πολύ σοβαρός. Ο μικροβιολόγος μου λέει. Μήπως δεν θέλετε μικροβιολόγους. Ο θεωρητικό κλινικό μου λέει. Μήπως δεν θέλετε ιδιωτικές κλινικές. Εσύ μου λες φυσικοθεραπεία. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Καθίστε λιγάκι. Είπαμε, τώρα θα σφιχτούμε όλοι. Τι να κάνουμε. Ναι, ακούστε, θα το πω 100 φορές. Αυτό που μας λέτε με το rebate και το clawback να δουλεύουμε 7 μήνες, μάλλον να πληρώνομαστε 7 μήνες και να δουλεύουμε 12. Πώς γίνεται αυτό? Και παράλληλα, σας έκανα μια ερώτηση προηγουμένως για τα κέντρα αποκατάστασης. Και δώσατε μια πολύ άστοχη απάντηση. Διότι είναι οι μόνες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να τα κλείσουμε. Όχι. Όχι, όχι, να τα κλείσουμε, μου λέτε. Περιμένετε, με διακόπτετε. Συμφωνήστε. Μα ξέρετε τι θα πείτε. Σας έχουμε απαντήσει. Ακούστε με. Εντάξει. Τα κέντρα αποκατάστασης στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, με 12 εκατομμύρια κόσμο, έχει 8. Στην Ελλάδα των 8 εκατομμυρίων το 9 έχει 40 και ετοιμάζονται άλλα 7 να γίνουν. Καταλάβατε τι γίνεται. Που σημαίνει φυτρώνονται τα μανιτάρια, γιατί είναι επικερδέστα τις επιχειρήσεις και τις επιδοτεί ο ΕΟΠΗ. Τις επιδοτείτε. Επιδοτείτε. Το καταλάβατε. Αφού απλήρωτος έχουμε για αυτό. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει στη Λάρισα ένα λεωφορείο. Υπάρχει στη Λάρισα ένα λεωφορείο. Το λεωφορείο της αργοδιστροφίας. Δεν πάω από ψέματα. Είναι κάτι απλήρωτη, κύριε Χατζη. Ακούστε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Όχι, είναι απλήρωτη. Πώς, πληρωμένη είναι. Παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Δεν έχουμε την παγκόσμια πρωτιά. Κύριε Υπουργέ, πρόεδρε, ολοκληρώστε. Έχουμε την παγκόσμια πρωτιά. Δεν υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο με τόσο μεγάλο ποσοστό αλγοδιστροφίας. Διότι εκεί μετατρέπουν τα απλά περιστατικά σε πολύ βαριά, μόνο στα χαρτιά, και εισπράττουν χρήματα από τον ΕΟΠΗ. Ελέγξτε το. Μπορείτε να το ελέγξετε. Μιλάτε για απάτη τώρα. Μιλάτε για απάτη. Έχουμε δώσει παραπεμπτικά στον κύριο Υπουργό. Τα ξέρει. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Μάλιστα. Και παρακαλώ, δεν γίνονται έλεγχοι. Μάλιστα. Όχι. Να είμαι ειλικρινής. Μου είχε δώσει ένα παραπεμπτικό, έναν γιατρό που είχε γράψει κάτι περίεργες εντάσεις με τη σειρά. Από το Ιπποκράτειο συγκεκριμένα, σαν τώρα το θυμάμαι, που τον πήρα τηλέφωνο και όσο λιποθυμεί στη γραμμή. Πράγματι. Μου είχατε δώσει τις καταγγελίες προχθεσινές που τις στείλαμε στο ΣΕΙΠ επιτόπου με φαξ την ίδια ώρα και τις έχουμε στείλει για έλεγχο από το Σώμα των Ελεγκτών. Προχθές δεν μου τα δώσατε και τα έστειλα. Ναι, αλλά μην ακούστε με λιγάκι. Σας δώσαμε ένα και δώσαμε κι άλλο ένα και υπάρχουν κι άλλα πολλά. Δεν σας δώσαμε να τιμωρήσετε τον γιατρό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα γιατρό. Σας δώσαμε τα περιστατικά, τα παραδειγματικά, για να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Και να θεσμοθετήσετε. Να βραβεύσουμε μετά, ε. Όχι, μέσω των θεσμών να εμποδίσει κάθε γιατρό να τα διαπράττει. Έτσι. Επιτρέπεται με το σύστημα να γίνονται παρανομίες. Ακούστε, αγαπητέ πρόεδρε. Είμαστε πρώτοι σε αξονικές τομογραφίες ανά ποσοστό πληθυσμού στον πλανήτη που λέγεται Γη. Το ξέρετε αυτό. Είμαστε πρώτοι. Πρώτοι. Με τη σειρά, αγαπητέ. Με τη σειρά. Δεν μπορώ να απαντάω σε 5 ταυτόχρονα. Ελάτε, Υπουργέ, ελάτε. Λέτε είμαστε πρώτοι στα κέντρα αποκατάστασης. Εγώ να δεχθώ ότι είμαστε πρώτοι στα κέντρα αποκατάστασης. Ήμασταν πρώτοι σε φαρμακευτική δαπάνη με τεράστια διαφορά. Μήπως έγινε λίγο πάρτι. Μήπως έγινε λίγο πάρτι. Πάμε τώρα σιγά σιγά. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Πάμε τώρα σιγά. Δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Ξάλε. Η τηλεόραση που μεταδίδει χωρίς μικρόφωνο δεν έχει εφευρεθεί. Γιατί παρακαλώ, βάλαμε το δεν απάντησε σε πολλά. Τι θα γίνει, θα φωνάζετε όλο το βράδυ.
Καθίστε ήσυχος, παρακαλώ, κύριε Μικροβιολόγια. Να απαντήσω, δεν έχω αντίρρηση. Λοιπόν, ελάτε. Βάζουμε λοιπόν τις ελεκτικές εταιρείες, είπαμε, και βάζουμε τα θεραπευτικά και τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, είπαμε. Για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά? Για να μην μπορεί κάποιος να μετατρέπει το ελαφρύ σε βαρύ περιστατικό, πέμε μας χάρη πως το κάνετε τώρα. Γιατί αν είναι ελαφρύ το περιστατικό, οι οδηγίες των διαγνωστικών πρωτοκόλλων θα του λένε ότι αυτό, αγαπητέ, είναι ελαφρύ. Και δεν πάει σε κέντρο αποκατάστασης, πάει σε φυσιοθεραπευτή. Αυτό δεν κάνουμε. Και δεν λέτε και ένα μπράβο. Εσύ θα τα λύσει μόνο σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες δεν λύνονται, αγαπητέ πρόεδρε. Το όνομά σας. Αλλά για να το κλείσω, συγγνώμη να το κλείσω, και αυτό θα το πω. Επειδή διαβάζω κάτι ανακοινώσει ότι θα τα κάνετε επίσης εργασία και κάτι τέτοια. Και εσείς, και νομίζω και εσείς, είστε κάπου διάφορο το έχω ακούσει. Εγώ στο θέμα θα είμαι πολύ ειλικρινής. Όποιος κάνει επίσης εργασία στον ΕΟΠΗ, δικαίωμά του, ο ΕΟΠΗ κόβει σύμβαση μαζί του. Στον εμένα είμαστε. Ναι, τα σκέτα. Όποιος κάνει επίσης εργασία, θα βρει άλλο μαγαζί να κάνει. Μέχρι να τελειώσει η βραδιά, θα έχουμε πιάσει 10.000 απολυμμένους. Κύριε Χατζη Νικολάου, κανένα δεν εγώ θα κάνει. Καταλαβαίνω. Βάζουμε ένα στοίχημα. Ότι εγώ το λέω δημοσίως. Όποιος κάνει επίσης εργασία, δικαίωμά του. Όπως λέει, αρνηθεί σε ασφαλισμένο μας υπηρεσία, πολύ ευχαρίστω, καθόλου δικαίωμά του δαγματικός κατοχυρωμένο, ο οποίος με αυτόν δουλειά δεν έχει. Εντάξει. Ελάτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ σας ξεκαθάρισα. Εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε υποχρεώσει να πληρώσετε? Ναι. Γιατί θα δεν πληρώνετε? Κάνουμε το πάνω να σας πληρώσουμε. Τηρείτε και ήδη σας πληρώνουμε, γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν πήγαμε εμείς στο Υπουργείο, ο κωδικός για εσάς ήταν 0, δεν υπήρχε. Αποδικαίμασταν, μην πω τόσα λεπτομέρειες, τα ξέρετε. Τα ξέρει ο κ. Λεωτόπουλος εκεί. Βρήκαμε και μια φορά λεφτά και βάλαμε, δεύτερη φορά λεφτά και βάλαμε και έχουμε φτάσει στο Μάρτιο και θα πάμε και στο Μάιο, σε δύο μήνες θα πάρετε μαζεμένους. Να σας πω λοιπόν, για να το ξέρετε. Αυτά δεν τα χρωστάτε, τους κάνετε χάρη. Όχι, όχι, τα χρωστάμε. Γιατί το λέτε με έναν τρόπο? Α, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το λέτε σαν να τους κάνετε χάρη. Δηλαδή, κύριε Χατζη Νικολάου. Ένα λεπτό τώρα, Υπουργέ, μου θυμήσατε εκείνο το παλαιό κατόπιν ενεργειών. Όχι, 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 θα το πω λίγο. Μα τι θα πει? Να το πω λίγο. Εγώ πουλάω βιβλία, αγαπητέ, και παίρνω επιταγές 12 μήνες. Και σας χρωστάμε 5 μήνο. Μια χαρά είστε για την αγορά τελική. Η σύμβασή μας λέει 60 μέρες, κύριε Υπουργέ. Θα σας αναλέω. Έχετε δίκιο. Yeah. Επειδή ο ΕΟΠΗ σε 60 μέρες αποκλείεται να σας πληρώνει, ούτε μία στο δισεκατομμύριο, ούτε ψέματα δεν μπορώ να σας πω, εάν δεν θέλετε αυτή τη σύμβαση, εγώ σας αποδεσμεύω. Θέλετε να αποδεσμευτείτε? Καμία αντίρρηση. Αλλάξτε τη σύμβαση. Ναι, τα σκέτα. Άκου, πρόεδρε. Απειλές το κράτος δεν δέχεται. Συνεννοημένοι να είμαστε. Όποιος κάνει επίσκεψη, αλλού θα πάει να κάνει. Πάντως το να διεκδικεί κανείς. Συνεννοημένοι. Παρακαλώ, συνεννοημένοι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν είναι γήπεδο εδώ. Παρακαλώ θερμά. Δεν είναι γήπεδο εδώ. Ομιλεί όποιος παίρνει το λόγο. Παρακαλώ θερμά. Γιατί Υπουργέ μου, δεν είναι απειλή το να διεκδικούν οι άνθρωποι τα δεδουλευμένα. Όχι, επίσης δεν αυτό. Αυτό το απειλή το κράτος δεν δέχεται. Όχι, όχι, δεν κολλάει. Είναι απειλή το να λέει ότι μου χρωστάς και δεν μπορώ να συνεχίσω να παρέχω υπηρεσίες αν με οδηγείς στη χρεοκοπία. Η επίσκεψη λέει ότι θα πηγαίνει ο φτωχός στο φυσιοθεραπευτή και θα του λέει ότι θα δει πληρώσει την τσέπη σου. Ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ θα πηγαίνει στον κύριο και θα λείπει στον τσέπη σου. Εγώ τον ασφαλισμένο μου αφού το κράτος θα τον πληρώνει. Θα τον πληρώσει. Τον αφήνεται απροστάτευτο γιατί δεν πληρώνεται. Θα τον πληρώσει. Τον αφήνεται απροστάτευτο γιατί δεν πληρώνεται. Λεφτά από τον ΕΟΠΗ δεν θα χάσει. Λεφτά. Αλλά τον ασφαλισμένο μας θα τον προστατεύσουμε. Παρακαλώ, να είμαστε εννοημένοι. Μπαίνουμε στα 2-3 τελευταία ερωτήματα. Οκ. Okay, Σκυλακάκης Όδωρος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πραγματικών. Κύριε Υπουργέ, για πρώτη φορά από ό,τι αναλάβατε, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, είστε ανακόλουθος και θα είμαι σαφής. Τον Αύγουστο, επειδή μετήχα στην ομάδα εργασίας, μιλήσατε για ανέφικτο στόχο δαπάνης στα 2 δις. Για να κάνουμε μια διαίρεση. 2 δις δαπάνη φαρμακευτική σημαίνει 181 ευρώ κατά κεφαλή. Ευρώπη, μέσος όρος 330. Βουλγαρία, θα σας τα πω, αν θέλετε, θα σας στείλω και ένα email. Βουλγαρία 176, που είναι ο τελευταίος, ο ουραγός. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι τελευταίοι στα 181. Σήμερα μας είπατε ότι τα 2 δις φτάνουν και περισσεύουν. Άρα, ή το ανέφικτο του Αυγούστου δεν ίσχυε, ή το σημερινό. Η προσωπική μου άποψη με τα 2 δις θα βιώσουμε καταστάσεις τραγελαφικές και από τώρα εμείς σαν κλάδος, σαν κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, θα βιώσουμε, φοβούμε, δραματικές ελλείψεις στην αγορά φαρμάκου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να μας πείτε λοιπόν... Ο κλάδος σας τι έκανε στα 5,6 δις? Ο κλάδος μου τι έκανε στα 5,6 δις? Ο κλάδος μου το 2006 και μετά ζητά από τον ΕΟΦ επίμονα
να γίνει σύγκληση επιτροπής για να μαζευτεί η δαπάνη. Επίσης, οι παράλληλες εξαγωγές από άλλο κλάδο γινόντουσαν. Με ρώτησατε κάτι. Οι παράλληλες εξαγωγές από άλλο κλάδο γινόντουσαν. Οι παράλληλες εξαγωγές δεν έχουν καμία σχέση με δαπάνη. Καμία σχέση με δαπάνη. Καμία επιβάρηση δεν προκαλούν στην δαπάνη. Μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Επίσης, ο κλάδος μου, μισό λεπτάκι. Επειδή ρώτησατε τι έκανε. Έπαιρνε 4,9. Είστε όλοι άγιοι και θέτω κράτος. Είστε άγιοι, άγιοι, άγιοι. Όχι, όχι, κανείς δεν είναι άγιος. Κύριε Υπουργέ. Είστε άγιος, εσείς προσωπικά είστε άγιος. Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν είναι. Θα κάνουμε εικόνισμα. Δεν θέλω εικόνισμα. Εγώ να σας κάνω ένα. Μα δεν θέλω, για όνομα του Θεού. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πάντως. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ο κλάδος μου επίσης. Πάντως δεν απαντάτε. Πάντως δεν απαντάτε. Πρέπει να απαντήσετε. Επειδή με ρώτησατε κάτι, συγγνώμη, τι έκανε. Ο κλάδος μου στον κύριο Λοβέρδο κατέθεσε πρόταση να μειωθεί το περιθώριο κέρδους του από 7. Σε 2% στα φάρμακα υψηλού κόστους. Δεν λέω ότι είμαστε άγιοι, ούτε λέω ότι δεν κερδίσαμε την ψηλή δαπάνη. Λέω ότι δεν την προκαλέσαμε όμως. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Δεν την προκάλεσε ο κ. Πατούλης, δεν την προκάλεσε ο κ. Θεοδωσιάδης, δεν την προκαλέσατε εσείς. Εγώ την προκάλεσα, δεν ήμουν υπουργός υγείας. Εντάξει. Εγώ την προκάλεσα. Ελάτε. Υπουργέ, όπως αναφέρατε κι εσείς πριν, έχετε αναθέσει μέσω ΕΟΠΗ τον έλεγχο σε ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα εκαθαρίζουν τις δαπάνες των προμηθευτών, δηλαδή των γιατρών, των κλινικών και όλων των ιατρικών εταιριών, και θα πληρώνονται από τους ελεγχόμενους προμηθευτές. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Πόσο αμερόληπτος μπορεί να είναι ο έλεγχος των δαπανών υγείας, όταν το ελεγχόμενο ιδιωτικό κέντρο υγείας θα είναι μισθωτής του ιδιώτη ελεγκτή του. Και το τελικό λογαριασμό φυσικά θα τον πληρώνει ο ΕΟΠΗ χωρίς να ελέγξει ο ίδιος. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητείτε η διαθεσιμότητα 10.000 υπαλλήλων στον ΕΟΠΗ, καθώς πλεονάζουν, σύμφωνα με δηλώσεις σας, τη στιγμή που καλούνται ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες να ελέγχουν και να καθαρίζουν δαπάνες του ΕΟΠΗ, κάτι που σύμφωνα με τον νόμο και τον ιδρυτικό του ΕΟΠΗ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΠΗ. Όλα αυτά τα παραπάνω ευνοούν τον ασθενή ή τις ιδιωτικές εταιρείες υγείας? Δεν ισοδυναμούν με ιδιωτικοποίηση του αγαθού της υγείας που γίνεται όλο και πιο απρόσιτη και ακριβή στο μέσο Έλληνα πολίτη που την έχει ανάγκη? Λοιπόν, πάμε σε ένα παράδειγμα. Οι ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα είχαν κάνει μία σύμβαση με το κράτος της Λιβύης. Έχετε κλείσει το μικρόφωνο. Συγγνώμη, το κράτος της Λιβύης. Είμαι και λίγο κουρασμένος, συγγνώμη, κύριε Νικολάου. Παρακαλώ. Το κράτος Λιβύης προσέλευε αυτές τις εταιρείες και χρέωσε τους παρόχους. Ξέρετε πόσο τους κόψανε από τις δαπάνες? 50%. Είναι έτσι και τα κατραπάνε ή όχι? Δεν είχατε εσείς. Εσείς το συγκεκριμένο, το δικό σας δεν είχε, είχαν άλλοι. 50%. Τι σημασία έχει αυτό που λέτε? Οι εταιρείες που προσλαμβάνονται, κυρία μου, είναι διεθνείς τεράστιες ελεγκτικές εταιρείες. Λέτε να μην κάνουν τη δουλειά τους? Ή λέτε ότι εσείς στον ΕΟΠΗ που τόσα χρόνια δεν ελέγξατε κανένα θα την κάνετε καλύτερα? Δεν υπάρχει πολλά χρόνια ο ΕΟΠΗ, Υπουργέ. Αυτά τα δύο που είναι. Υπουργέ, ο ΕΟΠΗ είναι δύο αυτά χρόνια. Αυτά τα δύο που. Τι ελέγχους κάνατε, για πείτε μου. Ελέγχους... Πόσους κάνατε και πόσες δαπάνες κόψατε? Σύμφωνα. Πόσες δαπάνες κόψατε, πείτε μου, το νούμερο. Να μιλήσω. Ναι. Δεν κάναμε έλεγχο τα δύο χρόνια. Άρα και τι κατηγορείτε που κάναμε έλεγχο. Συγγνώμη, η πολιτική βούληση ήταν. Εντάξει. Όταν η κυβέρνηση νομοθετεί και ο Υπουργός Υγείας να μην γίνεται έλεγχος και να γίνεται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος, δηλαδή πληρώνουμε βλέποντας το τιμολόγιο και αν έχει φορολογική και ασφαλιστική ικανότητα ο πάροχος για να πληρωθεί. Για να σας απαντήσω, αυτό το λοιπόν, πράγμα δεν αφορά τον υπάλληλο, αφορά την κυβέρνηση και το κράτος. Για να σας απαντήσω λοιπόν, το ΤΙΠΕΤ, το Ταμείο της Εθνικής Τραπέζης, το οποίο εφήρμοσε αυτό το μοντέλο των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιριών, έριξε τις δαπάνες, δηλαδή κόψανε από τα τιμολόγια 24%. 24%. Όταν στον ΟΠΑΔ κάναν τον έλεγχο, οι ελεγκτές του δημοσίου, ξέρετε πόσο είχαν κόψει? Μισό. Για να καταλαβαίνει ο κόμος τι πληρώναμε. Όχι, 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 πρέπει όχι, να όχι, το απαντήσω όχι, αυτό όχι, όμως. Όχι, δεν πρέπει, γιατί θα πάμε μισή ώρα. Έτσι. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά ένα λεπτό νομίζω ότι το δικαιούμαι. Ένα λεπτό. Από πού το δικαιούστε? Το δικαιούμαι ως εκπρόσωπο. Ως εκπρόσωπο. Να μιλήσω. Άντε. Στο ΤΙΠΕΤ, ναι. Όπως και στον ΟΠΑΔ παλαιότερα, οι εταιρείες που μπήκαν μέσα και κάναν τον έλεγχο είναι οι ίδιες που παίζουν και τελευταία σε κάποια δημοσιεύματα 22/9/2013 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Γνωρίζετε πια, και είναι, νομίζω ότι εκεί έχουν άμεση σχέση με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, στην οποία μετέχουν σύμβουλοι σας
Δεν είναι η ένωση της δεν είναι ελεκτρική εταιρεία. Ακούστε με λίγο. Λάθος κάνετε. Ακούστε με ένα λεπτάκι να τελειώσω. Και μέλη λοιπόν της ελληνικής εταιρείας διοίκησης μετέχουν στην εταιρεία η οποία έκανε όλους ελέγχους στο ΤΙΠΕΤ και στο ΡΟΠΑΔ. Με τη σειρά. Η ελληνική εταιρεία διοίκησης είναι ένα σωματείο στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι δήμονες της χώρας μας στον χώρο της υγείας. Δεν υπάρχει ένας που δεν συμμετέχει εκεί. Όλοι συμμετέχουν. Κάποιοι εκτός συμμετεχόντων, όχι η συμβουλή μου, κάποιοι άλλοι εκτός συμμετεχόντων, μπορεί να έχουν κάποια σχέση με τις ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες. Αυτό εσάς σας αφορά. Με τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία. Σας πειράζει που κόψαν 24% δαπανή. Όχι, αλλά αυτό θα μπορέσει. Δεν αναχωριέστε. Καθόλου του πλήρωσε λιγότερο ένας φορολογούμενος. Χαίρομαι να κερδίσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τι θα αναχωριέστε. Χαίρομαι. Αλλά θέλω αυτά τα χρήματα να γυρνάνε χαίρεστε στον Έλληνα φορολογούμενο. Βεβαίως. Και γιατί να μην πηγαίνουν σε εταιρείες. Γιατί αυτές οι εταιρείες, σας ξαναλέω, πληρώνονται από τους παρόχους, όχι δηλαδή από το φορολογούμενο, και πληρώνονται για να κόβουν λεφτά από τους παρόχους. Ελάτε, γιατί τελειώνουμε, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας λοιπόν απόψε, σας βλέπω έναν ευτυχισμένο υπουργό που μετά τις συγχωνεύσεις είναι όλα πολύ καλά, τα νοσοκομεία λειτουργούν καλά, δεν υπάρχουν ράτζα ή έστω υπάρχουν λίγα. Εγώ λοιπόν που δουλεύω σε αυτά τα νοσοκομεία 25 χρόνια, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μετά τις συγχωνεύσεις τα ράτζα έχουν αυξηθεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει αύξηση προσέλευσης των ασθενών πάνω από 25%, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει έξω στα ιδιωτικά. Τα νοσοκομεία... είπατε ότι δεν σας ενοχλήσαμε την περίοδο που κάνατε τις συγχωνεύσεις. Ξέρετε γιατί δεν σας ενοχλήσαμε? Γιατί δεν μας λύσατε, όχι μόνο εσείς, και οι προηγούμενοι από εσάς, κανένα ποτέ πρόβλημα. Τα νοσοκομεία λοιπόν λειτουργούν από το φιλότιμο των εργαζομένων που είναι μέσα εκεί και όχι από τους φακελάκηδες γιατρούς που εσείς προσπαθείτε σε κάθε εκπομπή να πείτε, και δεν είναι σωστό, γιατί όπως για τους γιατρούς υπάρχει μία μειοψηφία που μπορεί να συμβαίνει αυτό, υπάρχει για τους πολιτικούς, υπάρχει για τους δημοσιογράφους, υπάρχει για όλους. Άρα λοιπόν, γιατί είπα ότι όλοι οι γιατροί είναι έτσι. Έχετε λοιπόν στοιχεία. Μέχρι τους δημοσιογράφους καλά το πηγαίνατε. Έχετε λοιπόν στοιχεία. Ματινά μου, συγγνώμη. Είπα ότι όλοι οι γιατροί είναι φακελάκηδες. Μη με διακόπτετε. Αν έχετε στοιχεία, εγώ και σαν πρόεδρος λοιπόν του Πειθαρχικού του Πανελληνίου, να μας δώσετε όνομα, επώνυμο και να πάνε αυτοί που είναι στα πειθαρχικά. Όπως πρέπει να πάνε και στους άλλους κλάδους. Στους άλλους κλάδους δεν έχουν πάει ποτέ. Τουλάχιστον στα ιατρικά έχουν πάει. Και τελειώνοντας για τον συνάδελφο, θέλω να πω το εξής. Όντως οι λίστες έχουν μειωθεί για λύπη όλων μας. Για ποιο λόγο? Γιατί σηκώνονται τα νέα παιδιά και πάνε στο εξωτερικό και δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα πάνε οι νέοι άνθρωποι μόλις τελειώσουν την ειδικότητά τους. Υπάρχει μείωση 30% στις λίστες των ειδικευμένων γιατρών. Βάλτε εκτός τελεία, από τρεις πρόεδρε. Ειδικότητες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ότι δεν είπα ότι δεν με ενοχλήσατε. Καθόλου δεν το είπα. Ίσα ίσα. Μου κάνατε 25 απεργίες. Είπα απλώς ότι θα σας ακολούθησε ο κλάδος σας. Το ανάποδο είπα. Απεργίες κάτω από τα συλλαλητήρια, κάτω από το γραφείο μου, έχουν γίνει 200. Δύο την ημέρα πρέπει να γίνονται. Εντάξει τώρα, δεν είναι δικαιολογίες. Άμα θέλει ο λαός να απεργήσει, αγαπητέ, απεργεί. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι όλοι οι γιατροί είναι φακελάκηδες. Εγώ τιμώ τους γιατρούς. Ποιο θα το πω αυτό. Είπα εγώ ποτέ, μετά ακούσα να λέω όλοι γιατροί είναι φακελάκηδες. Αλλά μην πείτε και σαν άλλο δεν υπάρχει φακελάκι, το ακούτε από μένα πρώτη φορά. Γιατί θα πάμε στο άλλο άκρο. Επίσης, επειδή μου είπατε αυτούς που ξέρουν ότι ένας πόνος παραπέμψετε, για πείτε μου εσείς για την Κέρκυρα. Τι μου είπατε προχθές? Αυτούς τους γιατρούς για την Κέρκυρα, άμα τους πιάσουμε ότι έχουν εμποδίσει τον έλεγχο, τους διώξουμε ή όχι? Τι λέει η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ? Ελάτε, παρακαλώ. Όχι, έχει σημασία αυτό. Δεν κατάλαβα. Γιατί μου κάνετε, κάνετε συζήτηση για να, για να. Όχι, όχι, να ξέρουμε τι λέει το συνδικαλιστικό. Όχι, λέω να μας πείτε στο συνδικαλιστικό σωματείο ποια ήταν η θέση τους για την Κέρκυρα. Ελάτε, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, δεν σας από βλέπω. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, στον οποίο δεν με βλέπετε. Αυτό θα σας βλέπω, ναι. Από εδώ. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Υπουργέ. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Ναι, στη δημιουργία του ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, λέμε ως Ομοσπονδία, Υπουργέ. Με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα καθορίζουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα της πρωτοβάθμιας. Κέραιο σημείο στην πρωτοβάθμια ο Έλληνας πολίτης σε όποιο σημείο της χώρας και αν βρίσκεται και οι ανάγκες του σε υπηρεσίες υγείας. Απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της πρωτοβάθμιας ο υγειονομικός χάρτης και τα πόσα χρήματα χρειάζονται, Υπουργέ, για την πρωτοβάθμια. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή το ξέρουμε αυτό. Μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ και αξιολόγηση των μονάδων υγείας του ΕΟΠΗ σε αυτό το στάδιο το οποίο βρισκόμαστε. Γίναν όλα τα προηγούμενα χρόνια
κινήσεις από τις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες εμπόδισαν τη σωστή λειτουργία των μονάδων, Υπουργέ. Η κατάργηση του 184, όπως και η παρεμπόδιση το να έχουν οι μονάδες υλικά και αντιδραστήρια για να λειτουργήσουν και να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, έστρεψαν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα υπέρογκο ποσό κόστους που απαιτούσαν τα διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα, αποδομήθηκαν οι δομές. Ποια τύχη θα έχουν οι δομές της πρωτοβάθμιας στην αξιολόγηση έναντι των άλλων δημόσιων δομών και των ιδιωτικών δομών που θα μπουν στην αξιολόγηση αργότερα πρώτον αυτό. Η δομή της δομής, η δομή της δομής. Και είναι και 3 παρά 10. Άρα θα τις καταργήσουμε, θα λειτουργήσουν τι οι δομές. Να πείτε. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι, και το, πακέτο, είναι και το πακέτο παροχών, κύριε Χατζηνικολάου. Το πακέτο του πακέτου το οποίο και η δομή της είναι δομής. Το πακέτο παροχών. Το οποίο, Υπουργέ, μα είναι γλώσσα αυτή θα παραμείνει, με την οποία μιλάτε. Θα τι ξύλινη γλώσσα είναι αυτή. Θα παραμείνει πώς το πακέτο παροχών του ΕΟΠΗ. Γιατί στα σχέδια τα οποία κατατίθεται υπάρχουν ομάδες επιστημόνων, κυρία, οι οποίες φαίνεται να αφαιρούνται από την πρωτοβάθμια. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Απαντήστε για τις δομές, παρακαλώ. Θα απαντήσετε ή όχι? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όχι, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λοιπόν, ελάτε, πολύ σύντομα, στα 30 δευτερόλεπτα έχω πάρει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Συγχωρείτε, είμαι και λίγο κουρασμένος, να σου πω. Το καταλαβαίνω, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Κύριε Υπουργέ, 1997-2007, μία δεκαετία, το 10% του ΑΕΠ για την υγεία. Χρήματα τα οποία όμως δεν είχαν θετικό αντίκτυπο στον Έλληνα ασθενή. Ενώ έπρεπε να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωση 2,8% μειώθηκε. Λαμόγια, όπως το λέτε όλοι σας, όπως το λέμε όλοι μας, καταχραστήκαν τα χρήματα αυτά. Κανένα από αυτά τα λεφτά δεν επέστρεψε στον Έλληνα φορολογούμενο, κανένας δεν πήγε φυλακή. Σταματώ σε αυτό. Εκπροσωπώ την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. 30.000 άτομα. 2,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10 νοσηλευτές. Από αυτούς δε τους νοσηλευτές που είμαστε στην Ελλάδα, 7.000 είναι άνεργοι. Στα νοσοκομεία δόθηκε εντολή πριν από εσάς, το Υπουργείο Εσωτερικών, να γίνουν νέοι οργανισμοί χρησιμοποιώντας παροχημένο προεδρικό διάταγμα το 87, που λέει ότι για κάθε κρεβάτι 3 άτομα. Φτάνουμε έτσι σε ένα σημείο 2 νοσηλευτές να εξυπηρετούν 30 και 40 ασθενείς. Εμείς ως επιμελητήριο σας δίνουμε λύση να μειώσουμε το κόστος υγείας. Σας λέμε, κάντε μας, νομοθετήστε μας τις νέες νοσηλευτικές πράξεις, κοστολογήστε τις και θα είμαστε πολύ πιο φθηνοί στην αγορά να τις προσφέρουμε. Η πρότασή μας είναι στο γραφείο σας. Μάλιστα. Περιμένουμε την καταθέσετε. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι σωστή πρόταση, θα την υιοθετήσω. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, Γιαμουρίδης Ιερόθεος ονομάζομαι, είμαι γραμματέας της Πανέλληνας Ομοσπονδίας του ΕΚΑΒ. Σας ρώτησε προηγουμένως ο συνάδελφος για το τι πρόκειται να κάνετε για τις προσλήψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ και σας είδα ότι με μεγάλη ικανοποίηση αναφέρατε ότι ο χρόνος πρόσβασης των ασθενοφόρων στον άτυχο νεαρό που σκοτώθηκε στα επεισόδια ήταν 17 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται να φτάσει το ασθενοφόρο κοντά στον ασθενή για να του προσφέρει βοήθεια είναι το 10 λεπτό. Μετά το 10 λεπτό δεν έχει σωτηρία ο ασθενής. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, φάρμακα, γιατροί κλπ., δεν θα χρειαστεί κανένας ασθενής να δεν πάει γρήγορα το ασθενοφόρο κοντά του. 5 λεπτό σας λέγω. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος, όχι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα ασθενοφόρα που καλύπτουν τους νομούς είναι ένα. Είναι επιτακτική και αδύρυτη ανάγκη να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει, να σώσει ανθρώπινες ζωές. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του διασώστη και όχι οδηγών, όπως πολύ καλά ξέρετε. Είναι μετά από 2 χρόνια εκπαίδευση βγαίνουν πιστοποιημένοι διασώστες. Ότι πρέπει να του δώσουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Ένα ασθενοφόρο σε νομούς όπως Κομωτινή, Ξάνθη, Δράμα, Καστοριά, Γρεβενά, τα νησιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά κλπ. Είναι Ζάκυνθος, είναι αμέτρητοι νομοί που δεν έχουν παραπάνω από ένα ασθενοφόρο. Προσλήψεις έχετε πει ότι δεν γίνονται. Με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί λοιπόν το προσωπικό του ΕΚΑΒ για να κάνει τη δουλειά του? Και όταν σήμερα έχουμε ακούσει και τον Υπουργό Μεταρρύθμισης που λέει ότι εκεί που υπάρχουν εξειδικευμένο προσωπικό δεν μπορεί να γίνει κινητικότητα, αλλά να προσληφθούν εργαζόμενοι. Μία κουβέντα για να κλείνουμε. Για το ΕΚΑΒ πίτσα προηγουμένως, τελειώνει ο διαγωνισμός για να πάρουμε τα νέα ασθενοφόρα. Εφόσον γίνει ο διαγωνισμός, θα γίνουν και προσλήψεις.
Ναι. Παρακαλώ. Θα γίνουν και οι προσλήψεις για τα ασθενοφόρα. Δεν θα τα πάρουμε για να κάθονται, θα τα πάρουμε για να λειτουργούν. Ελάτε. Λοιπόν, αλλά τα 17 λεπτά, εγώ θα επιμείνω, δεν ήταν ο λόγος που πέθανε το παιδί αυτό. Ήταν καλός χρόνος για το 17 λεπτά. Ελάτε. Αυτό που είδαμε, κύριε Υπουργέ, τελικά είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν πληρωθεί είτε τις εφημερίες, είτε τα ληξιπρόθεσμα, είτε η πρωτοβάθμια. Όμως η υγεία υπάρχει. Και θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι ένα ευχαριστώ, και δεν το λέω για εσάς που το είχατε πει κάποια στιγμή, αλλά δεν το λέτε συχνά. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε όλους ενώ έχουν βάλει πλάτη. Υπάρχουν γιατροί χωρίς εφημερίες που κάνουν εφημερίες, χωρίς να πληρώνονται εννοώ. Υπάρχουν γιατροί εθελοντές, ακούσαμε και άλλους εθελοντές από εκεί, που δίνουν στους ανασφάλιστους. Και όμως δεν έχουμε πει μία κουβέντα γιατί έφτασε το 5,6 η φαρμακευτική δαπάνη. Φταίνε οι λειτουργοί ή φταίνε αυτοί που δεν είχαν βγάλει προκάτοχή σας ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως είχαν κάνει σε όλη την Ευρώπη για να μην τρώγονται τα λεφτά. Διότι εγώ θα σας πω στους λειτουργούς πήγαν τα ψίχουλα. Τα καρβέλια αλλού πήγανε. Και επιτέλους θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει να ονοματίσουμε ποιοι ήταν αυτοί που άφησαν τόσα χρόνια να γίνει αυτό το πάρτι. Και αν θέλουμε τουλάχιστον να μην μιλάμε για το πάρτι, θα πρέπει να προσέχουμε ποιοι κρατούν σήμερα την υγεία. Δεν κρατούν την υγεία τα ευχολόγια. Κρατούν κάποιοι γιατροί που σήμερα είναι στην εφημερία και ξέρουν ότι δεν θα πληρωθούν. Υπάρχουν αγροτικοί που παίρνουν 850 ευρώ ενώ χρειάζονται 1.100 για να μπορέσουν να ζήσουν εκεί. Οι λύσεις υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Υπουργέ, και οι λύσεις είναι γραμμένες στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν φέρνουμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα να τα εφαρμόσουμε και για τη δραστική ουσία και για τα φάρμακα και ποια είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο γιατρός, παραδείγματο, και σταματώ σε αυτό το τελευταίο που ξεκίνησα, ότι ο γιατρός να μην γράφει την εμπορική ονομασία και να δίνει τη δραστική ουσία, τότε σε όλη την Ευρώπη γιατί ισχύει αυτό που εμείς δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ποιος θα φταίει, εάν δώσει λοιπόν το φάρμακο το φτηνότερο ο φαρμακοποιός, εάν υπάρξει μια επιπλοκή, κύριε Χατζηνικολάου. Ο γιατρός που έγραψε τη δραστική ουσία, ο φαρμακοποιός που έδωσε το φτηνότερο γενώσιμο ή ο νόμος. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι όπως άκουσα και για άλλους εθελοντές, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αποστολής κάθε μέρα εξετάζει 300-400 ανασφάλιστους. Ξέρω ότι έγινε μία προσπάθεια με το βάουτσερ. Άλλοι το εφάρμοσαν. Εσείς μάλλον το σχεδίασαν. Ξέρετε που ήταν το λάθος ακόμα και σε αυτό το σχεδιασμό. Ήταν ότι θα ξέρουν από τι θα πεθάνουν. Διότι ενώ γίνονται όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις, δεν υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή μπορεί να κάνει την πιο εξειδικευμένη εξέταση γιατί έχει τριχόπτωση, ενώ όμως δεν θα ξέρει πώς θα θεραπεύσει τον όγκο. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Ξέρω ότι γίνεται μια εργώδη διαδικασία και προσπάθεια, όμως θα πρέπει να πούμε και τις αλήθειες. Και οι αλήθειες έχουν σχέση με το ότι πρέπει να γίνουμε όλοι σύμμαχοι, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα και πολύ περισσότερο να μην βρίζουμε αυτούς που δεν φταίνε. Κεντρικός σχεδιασμός, κεντρική εφαρμογή και σύμμαχοι των υγειονομικών. Διότι κύριε Χατζηνικολάου και κλείνω, σήμερα φεύγουν όλοι οι γιατροί στην Ευρώπη, όλη η Ευρώπη θέλουν Έλληνες γιατρούς όπως και νοσηλευτές και εδώ τους ρίζουμε και τους πυροβολούμε. Λοιπόν, μια κουβέντα για να κλείσουμε, Υπουργέ. Θέλω σε αυτό να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Εγώ τιμώ τους γιατρούς. Τους ευχαριστώ σήμερα από την ομιλία μου στον Παναγιώτατο, όπου είμαστε στο νοσοκομείο Παγιοργίου και καλωσορίσαμε τον Παναγιώτατο, κύριε Χατζηνικολάου, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Και η μισή μου ομιλία ήταν το ευχαριστώ στους γιατρούς, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό. Εγώ δεν αναγνωρίζω ότι υπερβάλλεται αυτόν. Προφανώς και υπερβάλλεται αυτόν. Και αν δεν δουλεύα τόσο πολύ, θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Εγώ θα το πω αυτό. Άλλο όμως το ένα. Και άλλο ότι δεν πρέπει να βρούμε και αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις ζημιές που κάνουν. Δεν μπορούμε, πρέπει να τους βρούμε. Επίσης να πω γιατί δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση. Είδατε πριν, μιλάω με, εκεί δεν μας έχετε πληρώσει. Μιλάω με τον φίλο των πρόεδρων των ψυχοθεραπευτών. Κύριε Πρόεδρε των ψυχοθεραπευτών, δεσμεύομαι και στο γραφείο μου. Αυτό που ακούσατε για το 45 εκατομμύρια και ότι πάνε να σπάνε τον εμπολισμό του, οι οποίοι αναδρομικά προς τα κάτω, που όντως είναι τρομερά άδικο και δεν πρέπει να γίνει, δεσμεύομαι ότι δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Και θα.
προσπαθούμε να το φτάσουμε τον κύριο Μπέντε στο 65, 66, 67 εκατομμύρια. Κάπου εκεί. Εκεί το πηγαίνουμε. Θέλω να ξέρετε. Θέλω να ξέρετε. Θέλω να ξέρετε δεν ότι εγώ. Χωρίς δεν χωρί μικρόφωνο. Δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Σας σέβομαι και είμαι βέβαιος ότι προσφέρετε και προσπαθείτε. Λέω όμως τώρα. Τώρα ο οποίος είναι σε μία δυσκολία. Πάμε τώρα να βρούμε έναν το βέλτιστο τρόπο πώς να περάσει ο οποίος απέναντι. Να τον ανασχεδιάσουμε ώστε να λειτουργεί σωστά, ώστε να μπορούμε του χρόνου να σας πληρώνουμε όλους στην ώρα σας και κατά το πώς πρέπει, εκεί που όμως είναι οι δυνατότητές μας. Να μην σας υποσχόμαστε πράγματα που δεν θα τα τηρίζουμε. Γιατί αν υποσχόμαστε πράγματα που δεν θα τα τηρίζουμε, απλώς δεν θα σας πληρώνουμε. Και θα έρχεστε σε μένα ή στον επόμενο υπουργό και θα λέτε, κύριε Υπουργέ, δεν με πληρώσατε. Εγώ θέλω να το κάνω να λειτουργεί σωστά. Θέλετε να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Καλοδεχούμενοι. Θέλετε μόνο να είστε απέναντι. Μην τα παίρνετε, να σου πω. Πάντως το βέβαιο είναι ότι εμείς έχουμε αποστολή από τον Πρωθυπουργό της χώρας, από την εξέλιξη των πραγμάτων όπως ήρθαν, να κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Και αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν λέω ότι είναι ευχάριστη, είναι δύσκολη δουλειά. Και δεν λέω ότι αυτοί που μιλήσαν δεν έχουν δίκιο. Έχουν ο καθένας το δικό του δίκιο. Το θέμα τώρα είναι πώς μπορούμε να βρούμε όλοι μαζί τη λύση, να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Δεν είναι εύκολο κανείς να απαντά σε 45 συμπολίτες μας, ειδικά μάλιστα στην περίπτωσή σας σε συμπολίτες μας που εκπροσωπούν και κλαδικά συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά και εσάς που συμβάλατε στην εκπομπή αυτή. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε θετικά. Καλή σας νύχτα.